Θα καλημερίσω από τον Σύλλογο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος τον κύριο Γιώργο Μακράκη, ο οποίος είναι δάσκαλος. Κύριε Μακράκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα. Επίσης και από την ΕΛΜΕ, την πρόεδρο της ΕΛΜΕ, την κυρία Αρετή Σπαχή. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Σπαχή. Καλημέρα κυρία Μπουργεράκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές και στους συναδέρφους, να δώσουμε ένα, να απευθύνουμε ένα ξεχωριστό χαιρετισμό, γιατί θα είναι μια αγωνιστική εβδομάδα και αυτή. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική πίσα δεν έγινε αποδεκτή ούτε πέρυσι, διότι ήταν και μεγάλα τα ποσοστά αποχής, εν πάση περιπτώσει το Υπουργείο προχωρά σε αυτή την απόφαση, σε αυτή την εφαρμογή του μέτρου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 600 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, 300 δημοτικά, 300 γυμνάσια, τα 6 από αυτά στο Ηράκλειο. Να ξεκινήσω με την κυρία Σπαχή. Κυρία Σπαχή. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Δουργεράκη, τι να πούμε τώρα. Ότι καταρχάς παραβιάζεται το Σύνταγμα. Πρέπει να το πούμε. Έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση και υλοποιεί πολιτικές αποφάσεις της απελθούσας κυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις αρχές που επικρατούν κάθε φορά στην προεκλογική περίοδο, κατά την οποία διοικείται το κράτος από μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άρα ουσιαστικά δεν έπρεπε για λόγους καθαρά τυπικούς, συνταγματικούς αλλά και διοντολογικούς να γίνονται οι εξετάσεις. Να πάμε όμως στην ουσία, λέγω. Έτσι, 300 δημοτικά, δηλαδή μαθητές της έκτης τάξης του δημοτικού, θα τα πει και ο συνάδελφος ο Γιώργος Μακράκης, και στη δευτεροβάθμια άλλα 300 γυμνάσια, μεταξύ των οποίων είναι στην πόλη μας, στο νομό μας, είναι το πρώτο γυμνάσιο Ηρακλείου, δηλαδή στο Καπετανάκιο, είναι το γυμνάσιο της Γιάννου, είναι το γυμνάσιο της Μπόμπιας και το γυμνάσιο του Προφήτη Ηλία. Τι ζητά η κυβέρνηση μέσω αυτών των εξετάσεων? Στην πραγματικότητα, αυτές οι εξετάσεις, για να δούμε στο περιεχόμενό τους τι προωθούν και να ενημερωθεί και η κοινωνία και κυρίως και οι γονείς, πέρα από τους συναδέλφους και οι μαθητές, δεν προωθούν εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν περάσει από κανένα εκπαιδευτικό συνέδριο, είτε της ΟΛΜΕ είτε της ΔΟΕ. Είναι εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία υποδεικνύονται από τον ΟΟΣΑ, από ένα οργανισμό δηλαδή καπιταλιστικής ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης του κεφαλαίου τέλος πάντων, ο οποίος στην πραγματικότητα μετατρέπει το σχολείο σε μονάδα ανταγωνιστική, θέλει να περιορίσει το κόστος λειτουργίας των σχολείων, άρα να μειώσει τον κρατικό προϋπολογισμό σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Στόχος του είναι η κατηγοριοποίηση των σχολείων με βάση την επίδοση των μαθητών. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που ονομάζουμε ελληνική πίζα στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένας εξελληνισμός του αντιλαϊκού ευρωπαϊκού προγράμματος του ΟΣΑ και μια εφαρμογή των αντιλαϊκών συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιστορία είναι πολύ παλιά, μας πάει στο 92, μας πάει στη συνθήκη του Μάστριχτ, μας πάει στη Λευκή Βίβλο. Δεν θα κάνω αυτή τη στιγμή ιστορική αναφορά, θα μιλήσω μόνο για την Πολόνια, η οποία προβλέπει ένα αποκεντρωμένο ιδιωτικοποιημένο σχολείο, στο πλαίσιο του οποίου το κράτος πάβει ουσιαστικά να υποχρεούται να παρέχει παιδεία και το σχολείο υπάγεται στο Δήμο. Ο γονιός πρέπει να βάλει το χέρι του στη τσέπη μέσω των ανταποδοτικών τελών του Δήμου να λειτουργούν τα σχολεία και θα κατηγοριοποιούνται τα σχολεία με βάση την επίδοση των μαθητών. Μάλιστα. Και λέμε τώρα, κυρία Βουντουργεράκη, να ακούσουμε όμως και τον κύριο Μακράκη, ολοκληρώστε. Ναι, θα τα πούμε, θα τα πει και ο Γιώργος. Έτσι. Όταν λέμε ότι κατηγοριοποιούνται τα σχολεία με βάση την επίδοση των μαθητών, εννοούμε με βάση τη μορφωτική δυνατότητα που έχουν τα παιδιά, άρα την οικονομική δυνατότητα, να αγοράζουν προγράμματα, προγραμματισμένα μαθήματα από τους περίφημους προμηθευτές. Άρα μιλάτε, για αλλίωση και του γνωστικού επίπεδου, όπως επίσης και του γνωστικού αντικειμένου του κάθε μαθήματος. Αλλά μισό λεπτό, γιατί θα ξανεπανέλθω με αυτό το θέμα σε εσάς, κυρία Σπαχή, κρατήστε το. Κύριε Μακράκη, να ακούσουμε εσάς τη δική σας θέση. Και εμείς αυτό που έχουμε να τονίσουμε είναι ότι πέρα από τους κάθε φορά επικοινωνιακούς τίτλους του Υπουργείου Παιδείας και σε αυτή τη διαδικασία των διαγνωστικών τεστ όπως ονομάζονται με βάση το άρθρο του 104 του νόμου 48-23-21,
πέρα από την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, προβλέπεται και αυτό που αναφερθήκε, δηλαδή εξετάσεις των παιδιών της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου. Αυτό που εμείς έχουμε τονίσει και επισημάνει από την προηγούμενη σχολική χρονιά και γι' αυτό το λόγο υπήρχε, όπως είπατε, κυρία Δουλγυράκη, μεγάλη αποχή. Νομίζω στην Αττική ήταν η μεγαλύτερη αποχή, ένα 70%, αν θυμάμαι καλά, κύριε Μακράκη. Στον Ομίρακλειο είχαμε 50%, στην Αττική 70% και γενικότερα ένα μεγάλο ποσοστό αποχής σε πανελλαδικό επίπεδο. Μάλιστα, με βάση τον νόμο προβλεπόταν ότι πέρυσι με την πιλωτική εφαρμογή, φέτος θα είχαμε μια καθολική εφαρμογή. Ωστόσο, και η ίδια η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η απελπούσα ηγεσία, διαπίστωσε ότι δεν μπορεί τόσο εύκολα να περάσει για μας αντιδραστικές πολιτικές. Μα ούτε, κύριε Μακράκη, και σας διακόπτω, αλλά ξέρετε, κάθε φορά που λέτε κάτι μου βάζετε και μια καινούργια σκέψη, έτσι όπως γίνεται η συζήτηση. Υπάρχουν συμπεράσματα από την περισσινή διαγνωστική αυτή διαδικασία του Υπουργείου έτσι όπως ήθελε να το περάσει? Γιατί προσπάθησα να το βρω, αλλά δεν βρήκα στα συμπεράσματα για να δω τι είναι αυτό το οποίο τελικά έβγαλε ως συμπέρασμα το Υπουργείο μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά εκπαιδευτικά, μαθησιακά. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι ακόμα και για τους ίδιους τους στόχους και τους σκοπούς με τους οποίους ολοποιεί το Υπουργείο Παιδείας τις συγκεκριμένες πολιτικές, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι το Υπουργείο Παιδείας δεν έβγαλε κανένα απολύτω συμπέρασμα. Και για μας αποδεικνύει αυτό ότι η στόχευση είναι άλλη. Και ποια είναι η άλλη? Είναι η κατηγοροποίηση, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η κατηγοροποίηση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Και προέκταση αυτής της διαδικασίας, νομίζω, είναι αυτό που ανέφερε και η κυρία Κυραμέως, εφόσον είπαν πως θα επανεκλεγούν ως κυβέρνηση, ότι θα είναι επιλογή του γονέα σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδί τους. Αυτά όλα έχουν μια συγκεκριμένη λογική. Έχουν μια λογική ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου, διότι όταν μπαίνουμε σε μια λογική ότι το τάδε σχολείο έχει αυτό το βαθμό, έχει αυτή την υλικοτεχνική υποδομή, το άλλο έχει λιγότερες υλικοτεχνικές υποδομές, τα παιδιά της 6ης Δημοτικού, παραδείγματος χάρη, στα τεστ έγραψαν χαμηλότερους βαθμούς, πάμε σε μια λογική κατηγοροποίησης και μια λογική πραγματικά που δεν συνάδει με αυτό που λέμε δημόσιο και δωρεάν σχολείο, μια γκετοποίηση των σχολείων. Αυτό λοιπόν που εμείς επισημαίνουμε ως εκπαιδευτικοί είναι αυτό την γκετοποίηση φαντάζομαι ότι το πάτε για σχολικές μονάδες που μπορεί να βρίσκονται σε χι γειτονιές, στη γειτονιά μου, στη γειτονιά σας, στη γειτονιά της κυρίας Σπαχή, αλλά και βέβαια σε σχολεία τα οποία φοιτούν παιδιά από ευάλωτες ομάδες. Αυτό θέλετε να μου πείτε? Αυτό ήταν το επόμενο που θα έλεγα, ότι όταν έχουμε σχολικές μονάδες οι οποίες έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες υλικοτεχνικές, έχουν περισσότερες, έχουμε μαθητικό δυναμικό εκεί από περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και όταν έχουμε και αυτή τη λογική μέσω της αξιολόγησης και μέσω των εξετάσεων αυτό του φαινομένου της ελληνικής πίζα, πάμε σε μια κατεύθυνση όπου γκετοποιούνται σχολεία, όπου ο γονέας θα πει ότι με αυτό το σχολείο δεν μου παρέχει εμένα τις κατάλληλες υποδομές, τις κατάλληλες συνθήκες, δεν έχει τα παρεχόμενα αποτελέσματα τα οποία εγώ επιζητώ, άρα επιλέγω για το παιδί με ένα άλλο σχολείο. Όμως, μα ούτως ή άλλως οι ανισότητες είναι αρκετές. Εφαρμοστεί, έχει διαμορφώσει γετοποιημένα σχολεία, παραδείγματος χάρη είναι πολύ συγκεκριμένο και αυτό παράδειγμα και στο αγγλοσαξονικό μοντέλο στην Αγγλία και στην Αμερική, όπου έχουμε σχολεία πραγματικά γετοποιημένα, όπου υπάρχουν σχολεία με υψηλή χρηματοδότηση, με καλές υλικοτεχνικές υποδομές και σχολεία, παροχημένα σχολεία που δεν έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές, αυτό που λέμε σύγχρονο σχολείο. Μα ούτως ή άλλως ανισότητες δεν υπάρχουν, σαφέστατα υπάρχουν. Δες τα σχολεία στον αστικό ιστό, δες ανισότητες στους ορεινούς όγκους. Ακριβώς. Με αυτές λέτε ότι οξύνονται περισσότερο. Ακριβώς, οξύνονται.
και οι μαθησιακές και οι κοινωνικές ανισότητες. Πάντως, κυρία Σπαχή, για να έρθω σε εσάς, ξέρετε, την Παρασκευή όταν σας κάλεσα, με επηρέασε πολύ περισσότερο αυτό που είπατε, ότι προσέξτε, εδώ με αυτή τη μέθοδο με την PISA, ότι ακόμη και τα μαθήματα στα οποία καλούνται να εξεταστούν οι μαθητές, ότι πραγματικά προκαλούν πάρα πολλές απορίες, γιατί μου είπατε ότι η γλώσσα, έτσι όπως γίνονται τα πράγματα, μετατρέπεται απλά σε ένα χρηστικό εργαλείο. Φεύγουμε πραγματικά από την έννοια της γλώσσας στην ελληνική γλώσσα και ότι τα μαθηματικά απλά μετατρέπονται σε πράξεις και πρακτικές, τίποτα περισσότερο. Μου ανοίγεται ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο, κυρία Δουλγεράκη, και πραγματικά κάναμε ένα τέτοιο σχόλιο, γιατί η κατηγοριοποίηση των σχολείων που επιτείνεται κατά τα ψέματα, δηλαδή κρατάμε με νύχια και με δόντια μια ισοτιμία και ένα νέο χαρακτήρα στο περιεχόμενο των σπουδών στα σχολεία, αλλά η κοινωνική ισότητα είναι δομικό στοιχείο του σχολείου σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Αλλά πέραν αυτού, αποδομείται αυτό που το λαϊκό κίνημα κατέστησε μετά από πολύχρονους αγώνες ως μοντέλο εκπαίδευσης. Αντικαθίσταται η γνώση με την κατάρτιση και τη δεξιότητα. Αλλά και τα ίδια τα γνωστικά αντικείμενα, τα επιστημονικά αντικείμενα, ουσιαστικά κατακαιρματίζονται. Να πάω στο χώρο που με απασχολεί πάρα πολύ και είναι η γλώσσα, με την έννοια ότι η γλώσσα είναι ένα θεωρητικό σύστημα και σύλληψης και κατανόησης και λέξη λογικής αποτύπωσης, αποτύπωσης του κόσμου. Αφορά όλα τα μαθήματα. Είμαι φιλόλογος και εντάξει, εκφράζω και μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά δεν μπορεί να νοηθεί εκπαίδευση χωρίς τη δόμηση ενός συστήματος διδασκαλίας που θα οδηγεί το μαθητή στην κατανόηση ενιών κανόνων δομής συντακτικής της γλώσσας, κανόνων μορφής σύνταξης και λειτουργίας της γλώσσας ως συστήματος και όχι ως χρηστικού εργαλείου. Η PISA λοιπόν μετατρέπει, όπως ακριβώς είπατε, τη γλώσσα σε ένα χρηστικό εργαλείο, με την έννοια ότι επιβάλλει εξετάσεις πολλαπλής επιλογής, κουτάκια δηλαδή τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνουν. Τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία της προπόνησης με κάποια τεστ τα οποία θα γίνονται έξω από το σχολείο. Θα αναγκάζονται δηλαδή οι γονείς να βάζουν το χέρι στη τσέπη για να προπονούνται τα παιδιά τους και να προμηθεύονται από τις διάφορες πηγές, ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεδομένων, γκρουπ ιδιαίτερων, φροντιστήρια, δεν ξέρω πώς θα διοχετεύονται στην αγορά της γνώσης όλα αυτά τα μαθήματα, και εκεί τα παιδιά θα τυποποιούν τη γνώση τους. Καμία καλλιέργεια της γλωσσικής φαντασίας. Mm. Τώρα να πάμε και στο ζήτημα των θετικών επιστημών, επειδή πρέπει να τα βλέπουμε αυτά τα ζητήματα. Μαθηματικός δεν είμαι ούτε φυσικός, αλλά όλες οι επιστήμες συνδέονται. Η επιστήμη είναι ένα θεωρητικό σύστημα ερμηνείας του φυσικού και κοινωνικού κόσμου. Τα μαθηματικά οργανώνουν τη σκέψη. Τα μαθηματικά πάβουν να λειτουργούν ως τέτοιο θεωρητικό και φιλοσοφικό κεφάλαιο και στην πραγματικότητα λειτουργούν στην κατεύθυνση της καλλιέργειας δυνατοτήτων επίλυσης πρακτικών προβλημάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φυσική. Η φυσική, η οποία είναι σε τελευταία ανάλυση μία από τις βάσεις της ανάπτυξης του πνευματικού. Σταματάει η αναζήτηση δηλαδή, έτσι όπως λέτε και εσείς χαρακτηριστικά. Δεν ερμηνεύεται το γιατί και το πώς ενός φαινομένου, ενός φυσικού φαινομένου. Άρα τι βγάζουν, τι θέλουν, αυτό που λέμε απομόρφωση. Διότι οι κατευθύνσεις που δίνει το περίφημο εκπαιδευτικό σύστημα που επιβάλλει το Υπουργείο, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις βέβαια, και όχι μόνο η τωρινή, μιλάμε για τις κατευθύνσεις που επιτάσσουν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα γνωστικό μοντέλο για τα λαϊκά στρώματα, ουσιαστικά καταρτισιμότητας όπως λέμε εμείς, δηλαδή μετατροπής του κεφαλαίου της γνώσης σε ένα μοντέλο δεξιοτήτων. Και να πούμε για τον εκπαιδευτικό, επειδή ακούστηκε το όρος της αξιολόγησης. Έτσι. Βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη η αξιολόγηση και υπάρχουν συνεχώς τάσεις εργασίας από όλους εσάς. Όχι μόνο τα σχολεία, αλλά και ο εκπαιδευτικός θα κρίνεται πλέον με βάση την επίδοση των μαθητών του. Δηλαδή όλες τις μορφωτικές ανισότητες θα τις σηκώνει στην πλάτη του εκπαιδευτικός, θα ενοχοποιείται, θα τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ να ψάχνει προγράμματα. Και για τον λόγο αυτό εμείς καλούμε τους εκπαιδευτικούς και έχουμε πάρει απόφαση, η ΟΛΜΕ έχει βγάλει ήδη απόφαση την Τετάρτη. Κηρύσει τρίωρη στάση και η ΕΛΜΕ έχει ήδη λάβει απόφαση, το προλάβαμε από την προηγούμενη Δευτέρα, για κήρυξη τρίωρη στάση. Την Τετάρτη λοιπόν
Εμείς ως ΕΛΜΕ είχαμε λάβει απόφαση για τριώρη στάση και πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας. Σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο θα οριστικοποιήσουμε ποιος είναι ο χώρος της συγκέντρωσης. Στην πόλη μέσα είναι ένα σχολείο στην πραγματικότητα. Που το Καπετανάκιο, το πρώτο γυμνάσιο. Αυτό που είναι το γυμνάσιο, το πρώτο, στο Καπετανάκιο, θα το ορίσουμε. Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση και θα κοινοποιήσουμε σήμερα το βράδυ που θα έχουμε το Συμβούλιο το χώρο και το χρόνο της συγκέντρωσης. Καλούμε τους συναδέλφους να μην ενταχθούν, τους διευθυντές να μην συνενέσουν και καλούμε τους γονείς να συμπαρενταχθούν σε αυτό το σχέδιο. Ούτως ή άλλως τα ποσοστά της αποχής είναι αρκετά μεγάλα, όπως και την περσινή χρονιά, όπως ακούσαμε από τον κύριο Μακράκη. Οι δάσκαλοι τι θα κάνετε, κύριε Μακράκη? Και εμάς, η Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος έχει στάσει εργασίες εκείνη την ημέρα. Σε εμάς υπάρχει μόνο ένα σχολείο που έχει επιλεχθεί στην πόλη, που έχει επιλεγεί στην πόλη, και τα υπόλοιπα σχολεία γύρω στα 7-8 είναι στην περιφέρεια, στην επαρχία. Αυτό δείχνει και την αδυναμία του Υπουργείου Παιδείας να επιλέξει σχολεία και στα αστικά κέντρα λόγω της μεγάλης αποχής και των κινητοποιήσεων που είχαμε και πέρυσι. Με λίγα λόγια, αυτό που είπαμε και προηγουμένως και τονίζουμε εμείς είναι ότι δεν θέλουμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί η γνώση σε μια τυποποιημένη μετρήσιμη δεξιότητα και να μην νεκρώσει η ολιστική γνώση και η κριτική σκέψη. Αυτό είναι για μας βασικός οδηγός πάνω στον οποίο αντιδρούμε και στη συγκεκριμένη διαδικασία, με όλα όσα υπόθηκαν προηγουμένως για τις στοχεύσεις σε επίπεδο ιδεολογικής κατεύθυνσης του σχολείου. Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, κυρία Σπαχή, κυρία Σπαχή, κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Να είστε καλά, κυρία Αυτολικεράκη, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.